Και αν αυτή είναι η εικόνα στον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας, έχει αξία να δούμε τι εικόνα έχουν άλλες περιοχές. Θα μας δώσει μια πολύ καλή εικόνα ο κύριος Βασίλης Παγώνης, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πελοποννήσου. Να τον καλησπερίσουμε, του εμπορικού κόσμου. Καλησπέρα κύριε Παγώνη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προσέξατε το ρεπορτάζ. Υπάρχει αυτό το οξύμορο, δηλαδή επιχειρήσεις να κλείνουν και όμως άλλες επιχειρήσεις να ανοίγουν. Ποια εικόνα έχετε εσείς στην περιφέρεια της Πελοποννήσου? Κοιτάξτε, η κινητικότητα στην αγορά μεταξύ κλεισίματος επιχειρήσεων και ανοίγματος υπάρχει πάντα και είναι και κάτι που προσδίδει και υγεία, γιατί η αγορά είναι ένας πολύ δυναμικός χώρος. Άρα έχει λογική να βρίσκουμε νούμερα που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν τη στιγμή κατά την οποία ταυτόχρονα άλλες επιχειρήσεις ανοίγουν. Το θέμα είναι ποιο είναι το ποσοστό κλεισίματος και ποιο είναι το ποσοστό ανοίγματος, και βέβαια πρέπει να δούμε και λιγάκι την ποιοτική διαφορά του τι είδους επιχειρήσεις ανοίγουν. Προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας είδα ότι βάλατε κάποιες λέξεις που λέει «Η Πάτρα γίνεται πόλη των υπηρεσιών», και μάλιστα στο ρεπορτάζ λέγατε ότι μεταφέρεται ο κλάδος της βιομηχανίας, κλείνει και μεταφέρεται σε υπηρεσίες. Αυτό δυστυχώς είναι φαινόμενο που υφίσταται σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και υπάρχει παραγωγικός κλάδος υπηρεσιών, όπως είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις, που φέρνουν καινούργιο χρήμα στην Ελλάδα, καινούργιο χρήμα στο εισόδημα το ελληνικό, αλλά υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες απλά ανακυκλώνουν χρήμα. Όπως είναι δυστυχώς οι επιχειρήσεις που βρίσκονται ως επιτοπλίστων στις πόλεις που είναι στο δικό μας το χώρο, εδώ στην Πελοπόννησο, έξω από τις τουριστικές αμυγός. Οπότε όσες επιχειρήσεις είναι εκτός από τις τουριστικές αμυγός περιοχές, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, έτσι? Απλά κάνει ένα κύκλο το χρήμα και σας βοηθάνε οι τουριστικές επιχειρήσεις, κάπως έτσι? Κάνει ένα κύκλο το χρήμα και λείπει, δυστυχώς εξαφανίζεται σιγά σιγά από την Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ανάπτυξή μας, ο δευτερογενής τομέας, που είναι ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει σχεδόν εξαφανιστεί, και μένει ο τριτογενής τομέας, και μάλιστα αυτή τη στιγμή το εμπόριο, ας πούμε, που εμείς εκπροσωπούμε, είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει πληγεί πάρα πολύ από τις 4 συνεχόμενες κρίσεις τις οικονομικές, και σήμερα βρίσκεται ίσως και στα χαμηλότερα του. Μάλιστα. Οπότε είναι μια κατάσταση που βιώνεται δύσκολη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε στο μέλλον, κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμβολή σας στο Δελτίο και την εικόνα που μας μεταφέρατε. Καλό βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Επίσης.